Σελένα Γκόμες είναι μακρινή ξαδερφή του Γκομόζια. Όπως καταλαβαίνετε, Γκόμες Γκομόζιας είναι το τέτοιο, είναι Ελληνίδα κι αυτή. Είχαν πάει στην Αμερική πριν από 7 γενιές και φυσικά όπως καταλαβαίνετε το αλλάξαν και τον Γκομόζια στο κάνανε Γκόμες. Αλλά ποια Σελένα Γκόμες, ποια Τζάστιν, ποια πώς τη λένε, Τζέσικα Μπίλ, ποια Σκάρλετ Γιόχανσον. Πια να μην έχουμε λίστα, να μην την... Να μην νιώσουν άσχημα εκείνες, καταλαβαίνεις. Βέβαια, τι να μην συγκρίνεις τώρα. Εδώ πέρα. Καταρχήν δεν είναι σε φόρμα, όπως είναι η δική μας. Όπως είναι η Μάντι Περσάκη, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι μια καλονή. Εγώ είμαι και όλα τα άλλα και σε φόρμα. Ρε Σημάντη, σε παρακαλώ, θέλω να κάνω την κοιλιά σου, μπορώ. Βεβαίως. Ναι, πόσα χρόνια θέλω. Όχι, δεν θέλει. Το μοσχαράκι πειράζει που το έφαγα πριν. Με απομακρύνει από το στόχο. Πρωτεΐνη, μια χαρά ήταν το μοσχαράκι. Για πάμε να ξεκινήσουμε να σε βλέπουμε. Θες να έρθω κι εγώ εκεί. Θες να τσεκάρεις κάτι. Ασκήσεις στον Αυχένα, θα έρθεις θα με βοηθήσει. Είναι αυτό το θέμα το έκανα αφιερωμένο. Δεν θα με κουράσει πολύ, όμως σε παρακαλώ. Όχι, καθόλου. Μόνο σε μία άσκηση θα με βοηθήσει μόνο. Ασκήσεις για πόνους στον Αυχένα και στην πλάτη. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν από πόνους στον Αυχένα ή στην πλάτη. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο. Εκτός βέβαια από τη λάθος στάση που μπορούμε να έχουμε. Είναι και λόγω εργασίας. Πολλοί αναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες σκυμμένοι. Είτε να διαβάζουν φοιτητές, μαθητές. Πρέπει να αποφεύγουμε βέβαια να κοιμόμαστε με πολλά μαξιλάρια. Να αποφεύγουμε να κοιμόμαστε μπρούμητα. Ή όταν κρατάμε το τηλέφωνο, να έχουμε να σηκώνουμε. Έτσι, μπράβο. Ναι. Σηκώνουμε το νόμο μας και το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Hands free. Γιατί είναι καλύτερο και για το σύστημα όλα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε ασκήσεις. Μία άσκηση μου είπες, θα δοκιμάσεις. Μία, εσύ θα δείξεις μία μαζί μου. Εγώ ξεκινάω μόνη μου, συνέχισε εσύ μετά. Λοιπόν, με αντίσταση, πρώτη άσκηση, πολύ αργά και σταθερά, πιέζουμε μπροστά, ωραία, και πίσω σιγά σιγά, πολύ ωραία, και δεξιά, και αριστερά. Αυτό είναι και για το φρονιμίτι, Μαντί. Πάμε έναν όμο πίσω, όμο πίσω. Έλα, λίγο ακόμα σταματήσει και να πονάς. Ναι. Ωραία, πάμε και από την άλλη. Ωραία. Εκτελούμε πολύ αργά αυτές τις ασκήσεις. Ειδικά αν βρισκόμαστε σε περίοδο που πονάμε αρκετά. Πίσω, ωραία, και μπροστά. Λοιπόν, σε αυτό που θα με βοηθήσει ο Θανάσης, έχουμε τριών ειδών διατάσεις. Πρώτον είναι αυτές που κάνουμε μόνοι μας. Δεύτερον, με βοηθό. Και τρίτον, με βοηθητικό μέσο. Εγώ θα είμαι βοηθός. Μπορείς να καθίσεις, σε παρακαλώ. Άρα κάτσω, ωραία. Αυτή είναι η γυμναστική, κυρίες και κύριοι. Η γυμναστική όταν έχουμε προβλήματα στον Αυχένα, είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν με πόνους στις ομοπλάτες, ναι, ακόμα και στα χέρια. Έτσι. Οπότε πρέπει να χαλαρώσουμε και τους μυς, τους ώμους μας. Ωραία. Κάποιος μας βοηθάει σε αυτή την άσκηση, διατείνουμε, ωραία, και μένουμε 10 δευτερόλεπτα σταθερά. Χαλαρώνουμε σιγά σιγά και από την άλλη, δέστε μου, πολύ ωραία. Τραβάμε, μένουμε 10 δευτερόλεπτα, πολύ αργά, μένουμε μόνο 10 δευτερόλεπτα, χαλαρώνουμε. Τέλεια, σε ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω. Και χαλάρωσε και τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, περνάμε σε ασκήσεις για πλάτη, μπροστά και πίσω. Πιέζουμε ως φυγικές μοίρες. Εισπνέω, εκπνέω, σταθερά. Στην ίδια ευθεία με το θώρακα ανοίγουν τα χέρια. Μπροστά, θα το κάνω κι εγώ αυτό, μ' αρέσω. Δεν είναι, δεν έχει κούραση πολύ. Μπροστά, πίσω. Μπροστά, πίσω. Και πάνω. Ψηλά μακραίνω, σταθερά κάτω. Μακραίνω και σταθερά κάτω. Και τρία. Ωραία. Άλλα δύο. Εκτελώ πολύ αργά. Τελευταίο. Ωραία. Δένω χέρια πίσω από τον Αυχένα, εισπνέω, εκπνοή πίσω, πιέζω πλάτη. Και δύο, πίσω. Και τρία, ωραία. Και τέσσερα, πλάτη, ωραία. Τελευταίο, χαλαρώνω. Κάθομαι σε μια καρέκλα ή κάτω, φέρνω μπροστά τον κορμό, πιέζω σφυγικές μοίρες ώστε να μείνει ίσια η πλάτη. Χέρια μπροστά και διαγώνια. Και δουλεύω πίσω μόνο χέρια, η πλάτη είναι σταθερή. Δύο και τρία, ωραία. Και τέσσερα και πέντε. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζω, κάθομαι. Ωραία. Πόδια λυγισμένα, ένα τριγωνάκι πίσω από το κεφάλι, εισπνοή, εκπνοή μπροστά διαγώνια. Προσπαθώ να μην χαλάσει το τρίγωνο, να μην έρθουν τα χέρια πιο μπροστά από το ύψος του κεφαλιού. Εδώ, εισπνέω. Μακραίνω, πιέζω σφυγικές μοίρες. Εισπνέω, εκπνέω. Στόχος μου είναι να δυναμώσω τους βαθείς μυς που συγκρατούν τη σπονδυλική μου στήλη. Ωραία, ώστε να ανακουφιστώ από τους πόνους στην πλάτη και στον Αυχένα. Ωραία, χαλαρώνω λίγο για να συνεχίσω.
Πολύ ωραία. Θα δείξω μια πολύ κλασική άσκηση που την έχω δείξει και για προβλήματα στη μέση, αλλά είναι πολύ χρήσιμη και για πλάτη και για φιένα. Εισπνοή. Σαν να τρώμε μπουνίτσα κάτω από το στήθος, εκπνοή, λόρδωση. Εισπνέω και εκπνέω. Αλλά δύο, εισπνέω. Εκπνέω. Τελευταίο. Πολύ ωραία. Και ξαπλώνουμε. Μένω ψηλά ισομετρικά, λυγισμένο, τεντωμένο, αντίθετο χέρι-πόδι. Εισπνέω, εκπνέω. Πρέπει να νιώθω σπόνδυλους να κουμπάνε κάτω. Ωραία. Εισπνέω και εκπνέω. Τελευταίο και εκπνέω. Πολύ ωραία. Διατατική. Τεντώνω ένα πόδι μπροστά, αντίθετο χέρι και μένω. Πολύ ωραία. Και από την άλλη. Πολύ ωραία. Μία τελευταία. Μπροστά. Εισπνοή. Σαν να περνάω μέσα από ένα κύκλο. Εκπνέω. Έρχομαι πίσω. Ίσια η πλάτη, κάτω η ώμη. Σωστή στάση σώματος. Μέσα. Και πίσω. Πολύ ωραία. Ίσια η πλάτη, κάτω η ώμη. Ένα τελευταίο. Επανέρχομαι. Και πάμε να σηκωθούμε σιγά σιγά. Κάτω. Και σηκώνομαι αργά αργά. Σπόνδυλο, σπόνδυλο. Τελευταίο το κεφάλι. Και σε φόρμα και χωρίς να πονάμε. Μπράβο, μπράβο, Μάντι. Μπράβο, Μάντι. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμες οι ασκήσεις μου. Πολύ χρήσιμες, πραγματικά για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Καλή ώρα και για το φίλο εδώ. Εγώ έχω ξανανιώσει ήδη, Μάντι. Αλλά και για τους υπόλοιπους, Μάντι, και πρόβλημα να μην βέβαια, έχουμε. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Για να δυναμώσουμε τις οσφυγικές μας μοίρες. Πολύ χρήσιμες ασκήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Μαντή. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Twitter θέλω να σου πω, δε. Ανέβασα φωτογραφία με τη Μάντη, δεν γίνεται. Και εγώ μαζί. Και εσύ μέσα. Αλλά εσύ είσαι λίγο με την κοιλιά έξω. Κάθεται η Μάντη με την κοιλιά φέτος και εσύ κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν βαριέστε. Πίσω στα δικά μας, η Αντωνία έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα.